Ποια κριτήρια επιλέξαν τα σχολεία μας και για πόσα παιδιά μιλάμε. Ο κύριος Γεωργίου, με τη θέση που είχε, δεν ήξερα να μου απαντήσει στα τρία ερωτήματα που τον έθεσα. Όταν το ρώτησα μετά από επιμονή μου, ας πούμε, μου είπε για μιλάμε για τώρα στα κοντά, για το Φεβράριο. Έτσι, σε δύο εβδομάδες έρχονται τα προσωπόπουλα. Οπότε πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Το θέμα είναι ότι εμεί είμαστε σχολείο. Ο οποίο μιλάει να προσχωρήσει με τη σχολείο. Εγώ θέλω να μάθω και τη θέση του Δήμου. Έτσι, γιατί δεν γίνεται όλα αυτά, ας πούμε, ο Δήμος να μην έχει πάρει μια θέση. Επίσης, όταν ο κύριος Γαβότσης έμαθε ότι η επικοινωνία μου ήταν αυτή, ότι μίλησα, αναφέρθηκε ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, ότι δεν έχει πάρει θέση κτλ. Και μου είπε να πάω να καταθέσω στο δικαστήριο. Όλα αυτά όμως είναι πολιτικά που παίζουν τα παιχνίδια πάνω στα παιδιά μας. Δεν μας ενδιαφέρουν, παίζουν πάνω στα παιδιά μας. Εγώ θα πάω να καταθέσω, αν θέλεις και κάνει μήνυση. Τα προσωπικά μπαίνουν σε δύο εβδομάδες μέσα στο σχολείο. Θέλω να μάθω τα κριτήρια που αποφασίστηκαν τα σχολεία. Τα εμβόλια, η χιλιομετρική απόσταση. Και υπάρχουν εκτός του Δήμου Ρεοκάστρου και άλλοι Δήμοι που είναι ακόμα πιο κοντά, όπως άλλα Γινά. Για ποιο λόγο επιλέγεται ο Δήμος Ρεοκάστρου? Και για ποιο λόγο να περνάνε μπροστά σε συγκεκριμένα σχολεία και να περνάνε μπροστά από άλλα σχολικές υποδομές, από άλλες σχολικές υποδομές. Στα Λαγινά, τα Λαγινά δεν είναι κοντά στην Ερμένη. Τι δεν είναι πολύ πιο κοντά, περνάνε μπροστά πολιτικοί καταλήγουν. Δεν είναι το θέμα που πιο θα πάνε.